Θες τον Τούρκικο. Γιουλέ γιουλέ για τον Σουλέιμαν που κόβεται από τον Αντένα αφού στέρεψαν τα επεισόδια. Τίτλοι τέλους και για το τουρκικό σον που τελειώνει την επόμενη εβδομάδα. Έτσι κι αλλιώς μονοψήφια ήταν τα νούμερα τηλεθέασης. Δεν μπορώ να πω ότι παρακολουθώ την τουρκική τηλεόραση. Ούτε τα τουρκικά σίριαλ. Δεν νομίζω ότι μου λείπει η τουρκική τηλεόραση. Η αυτοκρατορία των τουρκικών σίριαλ καταραίει και τα ελληνικά επανέρχονται δυναμικά. Η Ισαβέλα Κογεβίνα που πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά με τα παντελόνια κάτω σπάει τα μία. Και η τουρκάλα Αιλίν γυρίζει σπίτι της. Μεγάλη χαρά να βλέπεις να γίνονται καινούργιες δουλειές και να είναι τόσο ανταγωνιστικά και να είναι καλές δουλειές. Είναι πολύ σημαντικό. Μακάρι η τηλεόραση να κάνει καταρχάς δουλειές. Και κατά δεύτερον να κάνει καλές δουλειές. Είσαι σίγουρος ότι θα τα ίδια και αν τα αλλάξει. Παιδί μου, δεν τα αλλάζουν. Συνήθως τα ίδια κρατάνε, μην ανησυχείς. Αποκλείεται να είσαι τόσο άτυχος. Τετραπλάσια νούμερα κάνουν οι Έλληνες από τους Τούρκους που βρίσκονται απέναντι. Μήπως αυτό είναι ένα μήνυμα από το κοινό. Δείχνει λοιπόν ότι ο κόσμος θέλει ξανά την ελληνική σειρά. Θα βρεθεί η φόρμουλα, ο τρόπος όλοι να έχουμε δουλειά. Εγώ περιμένω ότι κάποια στιγμή η τηλεόραση θα πάρει λίγο το πάνω της και θα ξαναγίνουν δουλειές. Θα ήθελα μια χάρη, όχι μεγάλη, medium size. Α, κατάλαβα, βούλος το σιφόνι. Οι Έλληνες ηθοποιοί παίρνουν τα πάνω τους και ελπίζουν να ξαναμπούν στο στούντιο. Πού να το φανταζόταν η Ιζαβέλα πέρυσι, που έπαιρνε μέρος σε ταινία αλβανικής παραγωγής, ότι φέτος θα βρει δουλειά στην ελληνική τηλεόραση και μάλιστα σε σίριαλ που χτυπάει 40%. Λείπει από την τηλεόραση το να γίνονται καλές δουλειές, ή μάλλον έλειπε μέχρι τώρα, γιατί ας πούμε τώρα γίνεται μια αρχή, να έχει γίνει μια πολύ καλή ελληνική σειρά. Κατάφερε να κλείσει ραντεβού για εγχείρηση για τον κύριο Κώστα μεθαύριο. Μπράβο, τέλεια. Τέλεια, γιατί είχα τύψει με τη φάρσα που του κάνανε.